Τώρα, Πάμε σε δύο αστυνομικού οι οποίοι συνελήφθησαν από συναδέλφου του στο κέντρο τη Αθήνα την ώρα που έβγαιναν από ένα κατάστημα. Βλέπουμε και εικόνε από το βίντεο Ναι, είναι από βίντεο ασφαλεία. Λοιπόν. Ένα 57χρονο πραστινόμο και ένα 53χρονο αρχιφύλακα. Του είδαμε, είναι οι δύο ε, πρώτοι ε, που περνούν ε, και κινούνται προ το κατάστημα 23χρονο από τη Συρία. Και ακολουθεί ένα τρίτο άγνωστο συνεργό του προ το παρόν, ο οποίο ε, αναζητείται. Μάλιστα, ο 53χρονο αστυνομικό, ο ένα είναι ε, σε αργία καθώ και κλέψει μοτοσικλέτα από τι κατασκευέ ένας μοτοσικλέτες ε, του τμηματός το πρωί της ας, της πάρασκευής οι δύο αστυνομικοί μαζί με το άγνωστό άτομο πήγαν στο κατάστημα ε, λέγοντας ότι είναι ασφάλεια έπιασαν από τον αγώνα τον ιδιοκτήτη προκειμένου να τον περάσει τον εσωτερικό του μάλιστα εκείνος νόμιζε ότι ήταν λιστές καθώς ένα μήνα νωρίτερα του είχαν μπει με παρόμοιο τρόπο τρία άτομα και το είχαν αποσπάσει 1000 ε, χίλια ε, ευρώ. Ε, τότε άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Πήγαν από το τμήμα ασφάλεια Αγίου Παντελήμωνα και πέρασαν χειροπέδε στου δύο αστυνομικού. Οι οποίοι μάλιστα ο ένα είπε ότι είχαμε πληροφορία ότι ο συγκεκριμένο Σύριο ήταν σε κύκλωμα διακίνηση μεταναστών, κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν αποδείχθηκε. Ότι πήγαν εκεί με μετρό, αλλά πήγαν με μοτοσυκλέτα. Ότι δεν ήταν στο ίδιο τμήμα, ότι ήταν στο ίδιο τμήμα αλλά τελικά δεν ήταν. Είναι μια υπόθεση στην οποία ερευνάται. Yeah. Βέβαια, ο 23χρονο Σύριο επιμένει ότι ήταν ληστεία, αλλά οι αστυνομική τη διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό τη εκβίαση. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη.